Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Έχει δημιουργηθεί μίζον θέμα με δηλώσεις του κυρίου Συρίγου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Άγγελου Συρίγου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, με δηλώσεις που έκανε ε, στο κανάλι Sky, έχουν τη σημασία τους όλα γι' αυτό τα λέω αναλυτικά. Ε, την ώρα που καθόταν δίπλα από το το συμπαθή αυτό κύριο που μεταδίδει από την ε, Τουρκία ε, το ρεπορτάζ του Sky τον Καραφλό αυτόν κύριο, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, συγ, το συγγνώμη, ε, για παροχημένη συνθήκη της Λοζάνης. Λοιπόν, να, να ακούσουμε πολύ λίγο <coughs> τη δήλωσή του. Σήμερα θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση και να πούμε την πραγματικότητα. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι μία συνθήκη παροχημένη mm -hmm. σε σχέση με την αποστρατικοποίηση. Δεν μπορείς να λες ότι ανά 100 άντρες έχεις τέσσερα οπλοπολιβόλα τύπου Λιούις mm -hmm. τα οποία χρησιμοποιούνταν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Άρα τι πρέπει να γίνει, πρέπει να αλλάξουν αυτά. Το είπε ο Ερντογάν. Αναθεώρηση είχε πει ο Ερντογάν. Αν, μάς, αν, πες, αν πάμε εμεί <laughs> με είναι ατζέντα. Είναι ατσέντα... Αναθεώρηση ναι, 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 δεν αφορά. Ναι, αλλά αν πούμε εμεί ότι θέλουμε να αλλάξουμε ένα κομμάτι τη συνθήκη, θα σου πούμε και οι Τούρκοι και εμεί θέλουμε. Μα το είπε ο Ερντογάν. Θα διευνήσω κάτι χρόνια. Η συνθήκη τη Λοζάνη είναι ένα τεράστιο πράγμα που είναι μια βασική συνθήκη, μια βασική συμφωνία. Έχει άλλε ναι. 14 ναι. συμφωνίε, ναι, παραρτήματα ναι. ναι, 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 κτλ. Το 97% όλων αυτών στο σήμερα δεν έχει καμία αξία. Μάλιστα. Τα μόνα τα οποία έχουν αξία στο σήμερα είναι αυτά που ορίζουν ε, σύνορα... Ε, Της Τουρκίας. Της Τουρκίας, ένας το των γειτονικών χωρών. Βέβαια. Αυτό έχει αξία στο σήμερα. Οι Τούρκοι εμένουν ότι έχει αξία στο σήμερα το καθεστώς αποστρατικοποίησεως, το οποίο όμως είναι παροχημένο εκ των πραγμάτων. Και επίσης ε, υπάρχει κάποια θεωρητική σημασία για το θέμα της παρουσίας των δύο μειονοτήτων mm -hmm. στη Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα. Ο κύριος Σύριγος, ως καλός λαγός του συστήματος με πολύ με, τρό με, τρόπο έτσι τεχνιέντος ε, δημοκρατικό και νεοτερίστικο να το πω ε, που δείχνει έτσι λίγο νεοτερισμό παροχημένες συνθήκη ε, ε, ανέφερε τα πολυβόλατα Χιούι ε, σε μια άλλη συνέντευξη που άκουσα με πάρα πολύ προσοχή στο Μιλιτέρ και στον Παύλο Καρβουνόπουλο ε, στον Πάρη Καρβουνόπουλο συγγνώμη ε, μιλάει για κάποιες σπάθες για τη σπάθη λέει του αξιωματικού ε, και προσπαθεί να τα μπαλώσει. Καταρχήν, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Τελεία και παύλα. Οποιαδήποτε συζήτηση περί συνθήκης Λοζάνης θα μπορούσε να γίνει μόνο σε αρμόδια δικαστήρια. αρμόδια δικαστηρία τα οποία δεν υπάρχουν. Διότι στον κύριο Καρβουνόπουλο στη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στον κύριο Καρβουνόπουλο στο militaire.gr μπορείτε να τη δείτε ε, όποτε θέλετε ε, μιλάει για την εξαφάνιση την εξάλληψη των ελληνικών μειονοτήτων στην Τουρκία σε Ήμβρο, Τένεδο, Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία και γενικότερα οπουδήποτε υπήρχε ελληνισμός στην Τουρκία ε, μιλώντας ξεκάθαρα για πρακτικές της Τουρκίας και ότι Υπάρχει μόνο θεωρητική σημασία. Εφόσον κανένα δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να δώσει λύσεις ή να επιβάλει ποινές για την εφαρμογή της συνθήκης. με τα αποτελέσματα της πλήρους εξαφάνισης της ελληνικής μειονότητας από την Τουρκία, ο κύριος Καρβουνόπουλος μας λέει, και είναι η αλήθεια αυτό, δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε, ότι δεν υπάρχει δικαστήριο για την εφαρμογή, αρμόδιο δικαστήριο, για την εφαρμογή της συνθήκης. Άρα, εμείς εδώ στην Ελλάδα γιατί διατηρούμε έστω, έστω τη μουσουλμανική μειονότητα. Εφόσον με τις πρακτικές της, όπως λέει η Τουρκία, εξαφάνισε την ελληνική μειονότητα από την, Τουρκ... από την Τουρκία. Εμείς γιατί με τις πρακτικές μας δεχόμαστε το bullying. Ας το ονομάσω bullying. Της Τουρκίας. Που αναφέρει την μουσουλμανική μειονότητα ως τουρκική. Και δεν αντιπαραθώμεθα λέγοντας ότι εσείς κύριοι εξαφανίσατε την ελληνική μειονότητα που οι συνθήκες όριζαν στην Τουρκία. Γιατί. Γιατί και εμείς να μην εφαρμόσουμε τις ίδιες πρακτικές, τις ίδιες τακτικές που εφάρμασε η Τουρκία με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί η ελληνική μειονότητα. Εφόσον δεν υπάρχει δικαστήριο να δικάσει την Τουρκία, δεν θα υπάρχει διαδικαστήριο δικαστήριο να δικάσει την Ελλάδα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει από τις πολιτικές που εφαρμόζει η κάθε χώρα και το πόσο η κάθε χώρα σέβεται τους πολίτες της. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία για οποιοδήποτε κυβέρνηση. Τάχα μου δημοκρατική. στη συνέντευξή του πάλι στον κύριο Πάρη Καρβουνόπουλο, ο κύριος Συλίγος λέει ότι οι συνθήκες που οριοθετούν σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν. Διότι πριν υπογραφούν αυτές τις συνθήκες, χυθεί Σε αυτό το μοτίβο συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Διεθνώς, βάσει του διεθνούς δικαίου, που όμως μόνο η Ελλάδα ασπάζεται, όχι ο άλλος εταίρος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Η Τουρκία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και προσέξτε, δεν το σέβεται συντεταγμένα. Σου λέω, εγώ δεν το υπογράφω. Παραδείγματος χάρη το δίκαιο των θαλασσών. Εγώ δεν το υπογράφω. Άρα δεν μπορείς να της πεις δεν σέβομαι, δεν το σέβεσαι, δεν το δέχομαι σου λέει. Τη στιγμή που δεν το υπογράφω δεν το δέχομαι πώς θα γίνει τώρα, Θα παίξουμε τάβλη με όρου κάκι. Δεν γίνεται. Άρα, όταν έχει να κάνει με έναν εταίρο που η μοίρα τον έφερε δίπλα μα, μάλλον όχι η μοίρα, οι δικέ μα τακτικέ τον φέραν δίπλα μα, ο οποίο σου λέει εκ ότι εγώ δεν σέβομαι το διεθνέ δικαιώμα, φίλε, δεν το αναγνωρίζω. το αναγνωρίζω έχεις να κάνεις <coughs> εκ προημίου, με έναν γείτονα ο οποίος είναι επεκτατικός γιατί όταν δεν σέβεσαι και δεν υπογράφεις το διεθνές δίκαιο σημαίνει ότι έχεις βλέψεις ότι κάτι δεν σε βολεύει και έχεις βλέψεις άρα εσύ κύρια Συρίγο. ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη ανοίγοντας τέτοια θέματα. Σε έχει βάλει η κυβέρνηση ως λαγό ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει ο όρος λαγός να ανοίξεις θέματα τα οποία δεν κλείνουν με απλό μπεταντίν ή απλό ιόδιο. Ξύνει πληγές ανοίγοντας τέτοια θέματα και μιλώντας για παροχημένη συνθήκη που δίνεις βήμα στον άλλον στον εχθρό να το πω έτσι σε αυτόν δηλαδή που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο και που δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο να αποδώσει δικαιοσύνη του ανοίγει την όρεξη εάν δεν θες να είσαι λαγός δεν ανοίγεις τέτοια θέματα κρατάς τη φαρέτρα σου κλειστή μέχρι να βρεθεί κάποιο, κάποιο διεθνές δίκαιο. Γιατί όταν δεν υπάρχει δικαστήριο να αποδώσει δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη απονέμεται με τα όπλα. Η συνθήκη της Λοζάνης γράφτηκε όταν γράφτηκε. Πριν από 100 χρόνια. Μπορεί σε κάποια πράγματα πραγματικά να είναι παροχημένη. Αλλά είναι το μόνο, η μόνη συνθήκη που μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας για να ορίσουμε σύνορα και να ζητήσουμε το δίκιο μας όσο αναφορά τις μειονότητες της Θράκης, της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου, της Τενέδου. Γιατί μπορούμε να πούμε «Κυρίοι, εμείς σεβαστήκαμε τη συνθήκη της Λοζάνης, εσείς όμως όχι». Γιατί η μειονότητα η μουσουλμανική είναι εδώ και σεβόμαστε και ευημερεί το κράτος μας ενώ εσείς την ελληνική μειονότητα την εξαλείψατε. Άρα δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μιλάτε και να ορθώνετε ανάστημα για μειονότητες όπως και να τις ονομάζετε και για οποιαδήποτε σύνορα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει ορθός πολιτικός λόγος. Ο κύριος Καρβουνόπουλος λέει επίσης στο, στο... Ο κύριος Συρίγος λέει στον κύριο Καρβουνόπουλο πετάει κάποιες κορώνες περί περιεθνικισμού, περί εθνικισμού, για να μπλέξει, για να πετάξει καπνό, μελάνι, να θολώσει τα νερά, καπνό, για να θολώσει το τοπίο, μια και οι προοδευτικούλιδες του τόπου μας, τον πατριωτισμό, τον έχουν μπερδέψει με τον εθνικισμό, και με τους Χρυσαυγίτες είναι το μεγαλύτερο κακό που έκανε η Χρυσή Αυγή στον τόπο. Πετάει κάτι κορώνες περί Κασιδιάρη και εθνικιστές και τα λοιπά και τα λοιπά για να του δώσουν δίκιο. Κάθε πρόταση στη συνέντευξη που λέει ο κύριος σιρίγος στον Πάρη κάθε πρόταση έχει το δικό της δίκαιο και το δικό της άδικο. Δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα μαζί σε ένα τσουβάλι. Εμένα προσωπικά, αυτό που μου αφήνει όλο αυτό το στιμένο σκηνικό είναι ότι ο κύριος Συρίγος κάνει τον λαγό του κυρίου Ερντογάν. Με τις πλάτες του κυρίου Μητσοτάκη ανοίγει ορθά ανοιχτή πόρτα για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Όταν σου λέει ότι το 97% είναι παροχημένο. και να είναι κύριε Συρίγου το τρως αμάσιτο και δεν μιλάς τη στιγμή που απέναντι δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο για να τον επαναφέρει στην τάξη εσύ δεν κάνεις το λαγό πράγμα που έκανες και σε ένα τουρκοκρατούμενο κανάλι και ο ίδιος ο κύριος ο συμπαθέστατος κατά άλλα συγγνώμη μου διαφεύγει το όνομα ρε παιδιά ε... πως το λένε για να αποδώσουμε τη... την πρέπουσα σημασία ε... κοίταξε να δεις ρε γάμου, το. Εν πάση το ζητώ συγνώμη. κολλάει το μυαλό. Ο κύριο αυτός που μεταδίδει τα ελληνοτουρκικά από την Κωνσταντινούπολη είναι δίπλα σου και ξέρει ότι θα το δει όλη η Τουρκία, δεν ανοίγει τέτοια θέματα. και να βγεις μετά σε ένα διαδικτυακό μέσο, όχι δηλαδή μέσο μαζικής ενημέρωσης με την δύναμη που έχει η τηλεοράση, γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα με μέσο όρο κρίσης κάτω το μηδενός, διότι όλοι βλέπουν το χαζοκούτι και κανείς, ελάχιστοι είναι αυτοί που ψάχνονται παραπάνω να δούνε διαδικτυακά, να διαβάσουν άλλα πράγματα, να ανοίξουν οι οριζοντές τους. Παίζει στο ρόλο του λαγού η βάρος της χώρας που έχει εκλέξει και βουλευτή. Λυπάμαι πολύ για την κατάντια του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Είναι ξεφτύλες δημιουργούν θέματα για να τα εκμεταλλευτούν οι απέναντι και να δουλέψουν εις βάρος μας. Δημιουργούν θέματα εκ του μηδενός. Ντροπή σα κύριοι. Θα λογοδοτήσετε στην ελληνική κοινωνία. Αργά ή γρήγορα.